συγκεντρωθήκαμε με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών από τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 για να τιμήσουμε τον αείμνητο συνταγματάρχη Αντώνιο Καμπάνιο που έπεσε μαχόμενος την 21η Ιουνίου 1913 στις ιστορικές μάχες του Κιλκίου Λαχανά, καθώς και άλλους ανδρείους που έπεσαν στην ίδια περίοδο και στις ίδιες για τον ίδιο σκοπό. Μαζί με τον Καμπάνι πολέμησαν και άλλοι δύο ανδριώτες, όπως ο συνταγματάρχης Νίκος Δελεγραμμάτικας, διοικητής της 6ης Μεραρχίας, ο αντισυνταγματάρχης Μιχαήλ Καΐρης, διοικητής της 11ου Συντάγματος, έναν στρατιώτης, ο οποίος είχε μεταφερθεί στα έμπεδα από το πολεμικό ναυτικό, ο Νικόλαος Ιωάννου μας τον Νικόλας από τον Πατσί, κατάληψη της Ιβιελής 26/1913 και άλλοι. Αλλά ας δούμε ποιος ήταν ο συνταγματάρχης Αντώνιος Καμπάνης, ο μεγάλος αυτός ήρωας όπως τον αποκαλούν εκεί στο Κιλκίς. Γεννήθηκε το 1857 στο Κόρθι. Ήταν υιοθετημένος ιός της αδελφής του Δημητρίου Καμπάνη, ιού του βουλευτού Καμπάνη Κορθίου. Σε ηλικία 18 ετών αφήνει τα Θρανία και κατατάσσεται εθελοντής στο στρατό. Λαμβάνει μέρος το 1878 ως δεκανέας στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Δομοκό εναντίον των Τούρκων. Τελειοποίησε τις σπουδές του στη Γαλλία, φέροντας στο βαθμό του λοχαγού, συμμετείχε στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ως υπασπιστής της 4ης Αξιαρχίας. Συνέγραψε διάφορες μονογραφίες και το 1910 μετέφρασε στα ελληνικά το σύγγραμμα του Αυστριακού στρατηγού Φον Κούχ, ο Ορεινός Πόλεμος. Έλαβε μέρος με το σύνταγμά του στην κατάληψη των Ιωαννίνων και στη μάχη των Γιαννητών το 1912. Στους δεύτερους Βαλκανικούς πολέμους, έχοντας τον βαθμό του συνταγματάρχη, διοικούσε το 8ο Σύνταγμα Πεζικού στις 4ης Μεραρχίας. Μετά την απροειδοποίητη επίθεση του Βουλγαρικού στρατού, χωρίς να έχει προκυρηθεί κήρυξη πολέμου, διετάχθη για την πάση θυσία κατάληψη των οχυρών του Κιλκίς 19 έως 21 Ιουνίου 1913 και των υψωμάτων του Λαχανά. Η μάχη Κιλκίς-Λαχανά υπήρξε η φωνικότερη των μαχών. Ο Καμπάνης, όπως και άλλοι αξιωματικοί, μαχόνταν στην πρώτη γραμμή, μπροστά από τους στρατιώτες τους, ώστε να παρασύρουν και να εμβλέψουν τα τμήματά τους προς τα εμπρός σε ένα τιτάνιο αγώνα εναντίον των Βουλγάρων που προέβαλαν στεναρή αντίσταση. Γι' αυτό και υπήρξαν μεγάλες απώλειες διοικητών συνταγμάτων. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά των μαχών των χαρακομμάτων. Ήθελαν άμεσο αποτέλεσμα, νίκη. Οι απώλειες υπήρξαν βαρύτατες. 8.828 νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των νεκρών και ο συμπατριώτης μας συνταγματάρχης Αντώνιος Καμπάνης. Στις 21 Ιουνίου στις 10 το πρωί, και ενώ η μάχη κρατούσε, μία βόμβα εξεράγει δίπλα του, του έκοψε το αριστερό χέρι και το αριστερό πόδι. Μερικά άλλα βλήματα τον χτύπησαν στο στήθος. Έπεσε αμέσως. Ξεψύχησε λίγο αργότερα, εκεί που σήμερα υπάρχει η Κουμόπολη που φέρνει το επώνυμό του Καμπάνη. Η κλίση των δημών σαν ήρωα και σαν απελευθερωτήπου. Και αυτό κάθε χρόνο, στις 21 Ιουνίου. Επέτος δε αποδίδουν μεγάλες τιμές στον λόφο των ηρώων, όπου βρίσκεται η προτομή του. Τον λόφο των πεσών των ηρώων εκείνων, που απελευθέρωσαν την περιοχή ύστερα από μακροχρόνη περίοδο υποδούλωσης και στερέωσαν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ελληνικότατες περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου επανήλθαν στους κόλπους της μητέρας πατρίδος. Και εμείς οι ανδριώτες νιώθουμε υπερηφάνεια μαζί και συγκίνηση για την προσφορά των συμπατριωτών μας εκείνων, τόσο στην ιδιαίτερα μας παιδιά την Άνδρο σου και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ένωση Ανδρείων τίμησε τον ήρωα
με την κατασκευή και παράδοση της πρωτομής του στο Δήμο Άνδρου το 1967 επί προεδρίας του αειμνήστου Προέδρου Μιχαήλ Τρικόπουλου. Η Ένωση Ανδρείων πριν 3 χρόνια πραγματοποίησε εκδρομή στο Κυρκής και κατέθεσε στεφάνι στην πρωτομή του στο Λόφο των Ηρώων. Από το ύψος των 569 μέτρων με εξαιρετική θέα του πεδίου της μάχης, κατά τη σύντομη ενημέρωσή μας αισθανθήκαμε ρίγη δέους και υπερηφάνεια. Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς το 1928 στα εγκαίνια του Ηρώου των Πεσών συνέθεσε ποίημα «Η πατρίδα στα τέκνα της». Και σε μια στροφή του ποίηματος αυτού «Η πατρίδα λέει στα παιδιά του». «Πνοές κι αν φτανάστε σ' άλλη ζωή, λείψανα κι αν κοιμάστε, σαν λειτουργός η δόξα μου, μακαρισμένη νάστε». Σας ευχαριστώ. Πραγματικά είμαι συγκινημένος να σας πω ότι και ταυτόχρονα περήφανος για αυτόν τον πατριώτη μας, τον ήρωα πατριώτη μας, τον οποίο το κυλικίστημα αυτές τις μέρες. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω την Ένωση Ανδρείων για την πρωτοβουλία της πρωτομής αλλά και της εκδήλωσης, κύριε Πρόεδρε, και να σας πω ότι πέρα από το καθήκον που έχουμε να τιμούμε τους ήρωές μας και να αναπολούμε την ιστορία μας, που είναι το ένα από αυτά που πρέπει να κάνουμε, θεωρώ ότι πρέπει να καθορίσουμε το ρόλο των ηρωικών πράξεων στη σύγχρονη εποχή. Πρέπει να δούμε πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους και τις ιστορικές στιγμές, προσέφεραν ουσιαστικά τη ζωή τους για την πατρίδα. Γιατί όσοι έχουν, και πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς έχουν γνώση της ιστορίας, ξέρουν πόσο κρίσιμες υπήρξαν εκείνες οι μάχες που καθόρισαν την ιστορία της Μακεδονίας και πώς αυτά τα εδάφη παρέμειναν ελληνικά. Ήταν ζήτημα χρόνου και ζήτημα συγκυρίας αν η Μακεδονία θα περνούσε στα χέρια της Βουλγαρίας ή θα παρέμενε στα ελληνικά χέρια. Γι' αυτό και οι μάχες ήταν τόσο κρίσιμες. Όμως υπάρχει και ένα άλλο καθήκον. Το καθήκον να διδάξουμε την ιστορία αυτή στα παιδιά μας. Και εκτός από την ιστορία που διδάσκονται στα παιδιά, πρέπει να διδάξουμε και την τοπική ιστορία, η οποία δεν διδάσκεται δυστυχώς στα σχολεία. Είναι μια απέτηση που πρέπει να τη μεταφέρουμε στο Υπουργείο Παιδείας, όπου μαζί με την ιστορία να διδάξουμε και τις ιστορίες του τόπου μας, των μικρών μεγάλων τόπων. Thank you.